Γεια σας. Με σεβασμό, θα ήθελα να πάρω αυτό τον χρόνο ώστε να απευθυνθώ σε γονείς. Αν έχετε παιδιά, θα πρέπει να τα μαθαίνετε να αγαπάνε τον Χριστό. Ιδάλλως ο κόσμος θα τα μαθεί να μην τον αγαπούν. Δυστυχώς, οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν διαφορών ειδών φίλους και μετά παραπονιούνται όταν τα παιδιά τους απαντούν κακά προτύπα και ξεφεύγουν από το έργο του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι και γυναίκες είναι πορνοί, με αυτοκτονικές τάσεις, αλκοολίκοι, ναρκωμανείς και αγαπούν όλα αυτά που ο Θεός μισεί. Τα παιδιά τα οποία αποδέχονται όλα αυτά τα πράγματα είναι επειδή μεγαλώσαν με ανοιχτούς γονείς. Αν έχετε παιδιά, μην ακολουθείτε αυτά τα κακά παραδείγματα. Μην είστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε. Μαθέτε στα παιδιά σας να αγαπούν τον Θεό μέσα από καθημερινή λατρεία μέσα στο σπίτι σας. Κάθε μέρα να ψάλετε μαζί, να διαβάζετε την βίβλο και να προσεύεστε μαζί. Μην ξεχνάτε ποτέ αυτά τα πράγματα. Τι πιο σημαντικό, κηρύττετε το Ευαγγελίο στα παιδιά σας καθημερινά. Τι είναι το πραγματικό Ευαγγελίο? Ο Θεός διαλέξε τον εκλεκτό πριν την δημιουργία του κόσμου. Ο Χριστός πέθανε για την ανάδειξη, αλλά θητά εξασφαλίσε την σωτηρία. Και το Άγιο Πνεύμα αναγεννά τις ψυχές μας. Τέλος, θα πρέπει να τα μαθαίνετε να αγαπάνε τον Χριστό. Ιδάλλως ο κόσμος θα τα μαθεί να μην τον αγαπούν. Κύριε, εχέ ελεός, γεία ολούς εμάς. Αμήν.